Δευτέρα 2 Μαΐου είναι η μεταφερόμενη της Πρωτομαγιάς. Βεβαίως, όπως είπα, παρακολουθώντας χθες τις εκδηλώσεις για την εργατική Πρωτομαγιά, μάλλον θα πρέπει να ξαναδιαβάσουμε λιγάκι τις καταστάσεις σε μια εποχή που η δυστοπία στο εργασιακό και όχι μόνο περιβάλλον, όπως αντιλαμβάνεστε, εγκαθίσταται σταθερά. 136 χρόνια μετά, νομίζω ότι είναι η μέρα σήμερα, έτσι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία, να πούμε δύο σοβαρές κουβέντες κατά τη γνώμη μου, με ένα σοβαρό ιστορικό στα ζητήματα αυτά, διευθυντή αρχείων στη σύγχρονη κοινωνική ιστορία, τον κύριο Κώστα Καρπόζηλο. Καλημέρα, κύριε Καρπόζηλε. Καλημέρα σας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω, έτσι εισαγωγικά, 136 χρόνια μετά, αν αισθάνεστε ότι και εδώ οι μνήμες των λαών έχουν αδυνατήσει σε τέτοιο βαθμό που είναι μία σχεδόν αδιάφορη ημέρα. Βαρύ, αλλά οφείλω να το ρωτήσω. Ναι, και νομίζω είναι παραγωγικό ερώτημα, γιατί αν θεωρούμε τις ημέρες ότι έχουν αναλύωτο τη βαρύτητά τους και το περιεχόμενό τους, μετά μπορεί να κινδυνεύουμε να χάσουμε όντως τις εξελίξεις. Είναι σαφές ότι η Πρωτομαγιά δεν έχει την ισχυρή συμβολική φόρτιση που είχε πριν μισό αιώνα, πόσο μάλλον πριν έναν αιώνα. Από την άλλη, η συζήτηση που άνοιξε η Πρωτομαγιά του 1886 διαπερνά τη σύγχρονη αναζήτηση ενός νέου κοινωνικού συμβολέου. Δηλαδή θα έλεγα ότι μπορεί η Πρωτομαγιά ως συμβολική μέρα να έχει υποχωρήσει. Την ίδια στιγμή οι εξελίξεις ή αυτό που είδαμε πρόσφατα στην Amazon, στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ίδρυση του πρώτου σωματείου, στην καρδιά του νέου καπιταλισμού, του καπιταλισμού του 21ου αιώνα, μας δείχνουν ότι η συζήτηση δεν έχει κλείσει. Κύριε Καρπόζηλε, προφανώς το αντιλαμβάνεστε καλύτερα από εμάς ως γνωστής, ότι είναι και άλλες οι συγκυρίες και οι ανάγκες. Γιατί σωστά εσείς το οριοθετήσατε από το 1886 και μετά, από το 1889 για την ακρίβεια και μετά, είναι και ένα κοινωνικό πλειοψηφικό αίτημα όλων των εργαζομένων τα προτάγματα της ματωμένης Πρωτομαγιάς του 86. Κάποια στιγμή αυτά, ιδίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, φαίνεται με έναν τρόπο να κανονικοποιούνται. Φαίνεται, λέω. Όμως στις μέρες μας η εντύπωσή σας είναι πια: πάμε μπροστά με νέα προτάγματα ή πάμε μπροστά αλλά ξαναγυρνάμε σε ένα σύστημα που θυμίζει δύο αιώνες πίσω? Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι κοινωνίες, οι κατεστραμμένες κοινωνίες, αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να λύσουν κάπως το κοινωνικό ζήτημα. Με μία ρύθμιση. Όχι με τον τρόπο της επανάστασης που οραματίζονταν ας το πούμε, η ανασυχή του 1886 στο Σικάγο. Και η ρύθμιση είναι αυτό που γνωρίσαμε ως μεταπολεμικό κοινωνικό συμβόλαιο. Το οποίο είχε σταθερές ώρες εργασίας, αξιοπρεπείς μισθούς, ασφάλιση για τους πολλούς και τις πολλές. Ήταν ένα σύστημα το οποίο είχε και τους δικούς του αποκλεισμούς, έτσι δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Σωστά. Γιατί πολύ συχνά εξιδανικεύουμε, λέμε τότε ήταν όλα καλά. Δεν ήταν όλα καλά. Αλλά ήταν κοινή παραδοχή ότι αν δεν ρυθμίσεις το κοινωνικό ζήτημα, τότε υπάρχει ο κίνδυνος της επανάληψης του φασισμού, του πολέμου και ο φόβος και της ίδιας της επανάστασης. Σήμερα το κοινωνικό ζήτημα έχει επιστρέψει. Δηλαδή, αν θυμηθείτε τη δεκαετία του 90, αν μιλούσες για το κοινωνικό ζήτημα, θεωρούσαν εκτός πραγματικότητας. Σήμερα έχει επιστρέψει. Αλλά πλέον δεν έχουμε τη σιγουριά, εκείνη ας πούμε τη βάση ενός συμβολέου όπως υπήρξε στα μεταπολεμικά χρόνια. Πρέπει να ξαναφτιάξουμε δηλαδή το κοινωνικό συμβόλαιο και η συζήτηση για τις ανισότητες, η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή, η συζήτηση για το ωράριο εργασίας, η συζήτηση για την ανασφάλιστη εργασία, η συζήτηση για τις ευέλικτες μορφές εργασίας. Είναι κομμάτι αυτής της αναζήτησης ενός νέου κοινωνικού συμβολέου. Εάν σας ρωτήσει κάποιος, εξετάζοντας όλη την πορεία, και το έχετε κάνει αυτό, του εργατικού κινήματος και με όρους εσωτερικού και με όρους εξωτερικού, έχετε κάνει και μια καταπληκτική δουλειά για τους Έλληνες μετανάστες εργαζόμενους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και πολλούς από αυτούς ως πρωτοπόρους του εργατικού κινήματος εκεί, είσαι εξ αυτών ρεθυμνιώτης στην καταγωγή και σύμβολο των εργατικών αγώνων στην πρώιμη φάση. Αν σας ρωτήσει κάποιος σήμερα ποιο είναι το νούμερο ένα ζήτημα κοινωνικό αιτούμενο, είναι η πολυδιάσπαση
τις εργασίες ή είναι η αμφισβήτηση αυτού καθ' αυτού του πυρήνα της? Έχετε απόλυτο δίκιο ότι η ιστορική ματιά μας επιτρέπει να ξεκλειδώσουμε το ποιοι μπορεί να είναι κάθε φορά οι πρωταγωνιστές της ιστορικής εξέλιξης. Δηλαδή το παιδί από το Ρέθυμνο, ο Ηλίας Παντιδάκης που γίνεται ο Λούις Τίκας, το σύμβολο του αμερικανικού εργοτικού κινήματος, μας δείχνει ότι ένα παιδί από το πουθενά μετατρέπεται στις ΗΠΑ σε πρωτοπόρο, ας το πούμε, συνδικαλισμένο εργάτη. Σήμερα το πρόβλημα είναι ότι θεωρήσαμε κάποια στιγμή ότι συνολικά τελείωσε το ζήτημα της εργασίας. Όλες αυτές οι αντιλήψεις ότι τα ρομπότ θα αντικαταστήσουν τον άνθρωπο, ότι πλέον θα εξελωθεί οι υπηρεσίες, η αίσθηση ότι η εργασία είναι μόνο εκείνη η παλιά βιομηχανική εργασία που άλλος πρέπει να φοράει, δεν ξέρω, λερωμένη φόρμα και τραγιάσκα, μας οδήγησαν στην αίσθηση ότι αυτή η εποχή τελείωσε. Αλλά βλέπουμε σήμερα, και εκεί είναι ο πυρήνας αμφισβήτησης αυτών των αντιλήψεων, την επιστροφή των μορφών συλλογικής οργάνωσης με πρωταγωνιστές πάλι αυτούς τους αόρατους και τις αόρατες που δεν έδινε κανείς σημασία. Θα επανέλθω πάλι αυτό που έλεγα στην αρχή. Στην Amazon, που θεωρήθηκε το κατεξοχήν παράδειγμα ρομποτοποίησης της εργασίας, ότι παραγγέλνω εγώ σήμερα ένα ζευγάρι παπούτσια και κάπως θα έρθει στην πόρτα μου, στην Amazon ιδρύθηκε σωματείο για πρώτη φορά, δίνοντας μια τεράστια μάχη. Αυτό το σωματείο μας θυμίζει ότι πίσω ακόμα και από την Amazon, πίσω από όλα αυτά τα οποία θεωρούμε ότι έρχονται στην πόρτα μας με το πάτημα ενός κουμπιού, υπάρχουν άνθρωποι. Το είδαμε και στην πανδημία. Ποια ήταν τα παιδιά που κρατήσανε όρθια την κοινωνία μας? Είναι οι εργαζόμενοι, οι αόρατοι εργαζόμενοι, τα παιδιά με τα μηχανάκια, στις φορτωτικές, που εξασφαλίσαν, ας πούμε, την εύρυθμη λειτουργία στις περιοριστικές συνθήκες που ζήσαμε της καθημερινότητάς μας. Άρα το ερώτημα είναι, δεν είναι το ερώτημα αν έχει τελειώσει η εργασία, είναι το ερώτημα είναι πώς θα αναδημιουργηθούν οι συλλογικές μορφές αντίστασης εντός του κόσμου της σύγχρονης μισθωτής εργασίας. Πόσο εύκολο είναι στις μέρες μας όταν έχεις έναν οδοστρωτήρα άλλης κανονικοποίησης και σε μια εποχή, και το ξέρετε καλά κύριε Καρπόζηλε, που οι τριγμοί είναι παγκόσμιοι, δεν είναι μια θεωρία πια οι πολεμικές αναμετρήσεις ακόμη και στον ευρωπαϊκό χώρο, που δεν ήταν, δεν είναι η Ουκρανία η πρώτη φορά, αλλά είναι πιο έντονο πια το χαρακτηριστικό, γιατί παίρνει παγκόσμια χαρακτηριστικά. Θέλω να πω, μήπως η τριγμή στην παγκοσμιοποίηση, το λένε μεγάλοι οικονομολόγοι, και το αιτούμενο πολλών για, δεν θα το πω επανασυνικοποίηση, έναν άλλον τρόπο διαβάσματος, με ταυτότητες, μας ανοίγει και ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο στα όσα ξέραμε για την εργασία. Φερρυπίν, πολλοί λένε, αναγκαστικά θα γίνει μια στροφή στην παραγωγή. Όποιος παράγει έχει και πλούτο. Όποιος δεν παράγει και περιμένει τα παράγωγα των χρηματιστηρίων, μάλλον θα αρχίσει να το ξανασκεύεται, θα πεινά. Όλα αυτά δεν έχουν ένα ρόλο για το εργασιακό περιβάλλον στον 21ο αιώνα. Κύριε Σαχίνη, έχετε απόλυτο δίκιο ότι η εργασία δεν είναι, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Έχει να κάνει με την παραγωγή, έχει να κάνει με την καθημερινότητα. Και είναι αλήθεια ότι στη χώρα μας πληρώσαμε ένα στριβλό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο πολύ συχνά εξυμνήθηκε ως εξυγχρονισμός τη δεκαετία του 90, που ήταν ότι πρέπει να τελειώνουμε με την βιομηχανική παραγωγή, ότι όλα αυτά είναι ξεπερασμένα, ότι ο ρόλος της χώρας μας είναι μόνο στον τομέα των υπηρεσιών και της εξάρτησης από διεθνείς διακυμάνσεις, όπως στην περίπτωση του τουρισμού, που εσείς ειδικά στην Κρήτη το ξέρετε καλύτερα από όλους και όλες μας. Σήμερα ξανανοίγει η συζήτηση για το αναπτυξιακό μοντέλο του 21ου αιώνα, το οποίο εκτός από την παραγωγική του διάσταση έχει και μια άλλη διάσταση, και το βλέπουμε στα ενεργειακά, σε σχέση και με τις οικολογικές, ας το πούμε, διαστάσεις αυτής της νέας πραγματικότητας. Αλλά και πάλι, οι άνθρωποι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα παράξουν. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο να κάνουμε μια στροφή, που χρειάζεται μια στροφή στο αναπτυξιακό υπόδειγμα της χώρας μας, χρειάζεται οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες μέσα σε αυτή τη στροφή να έχουν διασφαλισμένα δικαιώματα. Δηλαδή, κάτι πολύ ανησυχητικό που βλέπω εγώ είναι ότι, το βλέπουμε στον τουρισμό, η αίσθηση ότι η ανάπτυξη υπάρχει, τουρίστες θα έρθουν. Πόσο συζητάμε για τις συνθήκες εργασίας στα ξενοδοχεία, πόσο συζητάμε για τις συνθήκες εργασίας σε όλο αυτό το μεγάλο νεανικό, σε αυτή όλη τη νεανική εργατική βάρδια που εξυπηρετεί τον τουρισμό. Άρα
με έναν τρόπο οι μεγάλες αλλαγές πρέπει να συνοδευτούν και από μεγάλες και ριζοσπαστικές τομές στην οργάνωση της καθημερινότητας του κόσμου της μισθωτής εργασίας. Πολύ σωστή επίσημας. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Αλκιβιάδης, καλημέρα στον κύριο Καρπόζηλο. Θέλω να τον ρωτήσω το εξής απλό. Μέχρι τώρα ένας μεγάλος παγκόσμιος μύθος ήταν ότι αν συμπιέσεις το εργατικό κόστος θα γίνεις πιο ανταγωνιστικός. Στις μέρες μας με την πολυεπίπεδη κρίση, πόλεμος, ενεργειακή κρίση, οικονομία, πανδημία, αναφύεται κάτι διαφορετικό. Συμπιέσεις δεν συμπιέσεις το εργατικό κόστος, όλα τα προϊόντα έχουν πάει στα ύψη, είτε γιατί είναι θέμα ζήτησης, είτε είναι για θέμα εφοδιαστικών αλυσίδων. Κατά συνέπεια, δεν είναι κάτι που καταραίει πια ότι το εργατικό κόστος ήταν αυτό που, αν ήταν υψηλό, έριχνε τον ανταγωνισμό. Ο Αλκιβιάδης έχει απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι αυτός ο μύθος είχε ήδη δοκιμαστεί από τη δεκαετία του 90, όταν είχαμε ας πούμε τις θεωρίες εκείνες που λέγανε ότι η νέα ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας θα είναι νοτιοανατολική Ασία, γιατί εκεί θα έχεις συμπιεσμένα εργατικά μεροκάματα και ότι αυτά θα φέρουν εν τέλει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, άνοδο του βιωτικού επίπεδου κτλ. Και είδαμε ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή η πρόβλεψη εκτροχιάστηκε. Η επίκληση της συμπίεσης του κόστους εργασίας είναι ο κατεξοχήν τρόπος εφαρμογής πολιτικών λιτότητας και αντικοινωνικών πολιτικών στο εσωτερικό κάθε χώρας. Γιατί κάθε φορά θα υπάρχει κάπου κάποιος ο οποίος θα παράγει το ίδιο προϊόν φθηνότερα. Οπότε και στην Ελλάδα το είχαμε δει, ότι δεν ξέρω, το πρόβλημά μας είναι ότι στη Βουλγαρία είναι πιο φθηνά, άρα να πέσουμε κι εμείς, να πέσει το εργατικό κόστος πιο κάτω. Έχω την αίσθηση, μπορεί εδώ να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος, ότι οι διαδοχικές κρίσεις που ζήσαμε κάπως περιθωριοποίησαν ή, αν θέλετε, σχετικοποίησαν την αυθεντία αυτών των απόψεων. Δηλαδή, μετράμε πλέον 15 χρόνια διαδοχικών κρίσεων. Από τη μεγάλη καπιταλιστική κρίση του 2007-2008, είμαστε 15 χρόνια κρίσεων. Νομίζω καταλαβαίνουμε ότι η διέξοδος δεν μπορεί να είναι αυτή. Και τώρα το μεγάλο ερώτημα για μας είναι ακριβώς να μετατρέψουμε την εναλλακτική διέξοδο σε μια πραγματική πολιτική. Δηλαδή σε μια πραγματική πολιτική πρόταση, όχι κομματική πρόταση. Ναι, ναι, μια νέα σύλληψη για τα μεροκάματα, για την οργάνωση εργασίας. Το ίδιο ήταν με την ευέλικτη εργασία. Θυμάστε όλη τη συζήτηση ότι οι εργαζόμενοι είναι εγκλωβισμένοι στις συμβάσεις, άρα αν έχουμε ευέλικτη εργασία θα έρθει η ευημερία. Και τι βλέπουμε? Μια ολόκληρη νέα γενιά, τη δικιά μου γενιά, εγώ είμαι 40 και τους νεότερους και τις νεότερες ακόμα περισσότερο, οι οποίοι περιφέρονται από δουλειά σε δουλειά με όρους, ας πούμε, διάλυσης της καθημερινότητάς τους. Και αυτό κάποτε εμφανίστηκε ως πρόοδος. Πλέον κανείς δεν τολμάει να το πει με τον ίδιο τρόπο. Έχουμε βέβαια και τις άλλες εκφάνσεις, μέχρι και την ενοικίαση της εργασίας. Είναι άλλο μαγικό αυτό. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτές τις συνθήκες, με την έκρηξη της τεχνολογίας και μακριά από εμάς η τεχνοφοβία, όμως ο τρόπος που κατευθύνεται δεν σας προβληματίζει για το πώς μπορούν να φτιαχτούν αυτό που περιγράψατε, οι νέες συλλογικότητες? Δίνω πάντα ένα παράδειγμα σε αρκετούς συνομιλητές. Ας υποθέσουμε ότι μία εταιρεία η οποία κατά κύριο λόγο κινείται μέσω των υπολογιστών με τους εργαζόμενους της, οι εργαζόμενοι της αποφασίζουν να κάνουν απεργία. Κλείνουν τους υπολογιστές τους. Ο σερβερ όμως είναι στα χέρια του κατόχου. Μπορεί να λειτουργήσει μια τέτοια απεργία? Ωραία. Το πρώτο πρέπει να αναμετρηθούμε είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι το ρολόι δεν γυρίζει πίσω. Δεν υπάρχει τρόπος επιστροφής στο παρελθόν. Άρα πρέπει να αναμετρηθούμε με τις πραγματικές διαστάσεις και τις δυσκολίες του παρόντος. Το δεύτερο είναι ότι το εργατικό κίνημα, κατά τη γνώμη μου, και οι δυνάμεις που μιλάνε στο όνομα του εργατικού κινήματος, πρέπει να βλέπουν στο μέλλον όχι μόνο τους κινδύνους, αλλά και τις δυνατότητες. Εμάς το μυαλό μας είχε εκπαιδευτεί ακριβώς επειδή έχουμε περάσει μέσα από τις δυσκολίες της κρίσης την αίσθηση ότι τα πράγματα πηγαίνουν χειρότερα, ότι το μέλλον έχει μέσα του μόνο το σπόρο, όπως το λέγατε στην εισαγωγή, της δυστοπίας. Αλλά η δυστοπία είναι η αντίθετη όψη της ουτοπίας. Δηλαδή, μας δίνει και δυνατότητες. Να το πω με το παράδειγμα που αναφέρατε. Η αντίσταση θα βρει τον τρόπο να καθυλώσει και τον σερβερ. Το βασικό είναι όμως να σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια νέα εργατική βάρδια, μια νέα εργατική τάξη, η οποία είναι πολύ πιο μορφωμένη από παλιά. Πολύ πιο διασυνδεδεμένη από παλιά. Πολύ πιο ισχυρή
αν το θέλετε παλιά, και μπορεί με τις συλλογικές της αντιστάσεις να παραλύσει δυνάμεις οι οποίες μέχρι χθες φάνταζαν κυρίαρχες. Δηλαδή, μην βλέπουμε το μέλλον, καταλαβαίνω την τάση μας, όλοι το έχουμε αυτό, μόνο με όρους διακινδύνευσης. Πρέπει μέσα σε αυτό να βρούμε, γιατί αλλιώς μετά θα παραιτηθούμε, και το σπόρο της ελπίδας, το σπόρο της δυνατότητας. Λέει εδώ η φίλη μου η Αργυρούλα, καλημέρα στον κύριο Καρπόζηλο. Αναρωτιέμαι αν πια η εξέλιξη της εργασίας την έχει θέσει υπό αμφισβήτηση. Εσείς και οι δύο, λέει, κάπως το προσπερνάτε με τη ρομποτική. Δεν θέλω να το προσπεράσετε. Μήπως τελικά, λέει, ο πραγματικός εργάτης του μέλλοντος θα είναι όποιος εμπλέκεται στη λεγόμενη διαδικασία του εφοδιασμού μεταφοράς και όλοι οι υπόλοιποι θα ζουν απλά με επιδόματα, γιατί δεν θα χρειάζονται ούτε μέσα στα εργοστάσια, ούτε καν στα εργοστάσια, παρά ένας ελεγκτής, γιατί η εντολή θα δίνεται από τα κεντρικά από μια άλλη χώρα? Λοιπόν, η Αργυρούλα έχει πολύ δίκιο. Απλώς πρέπει να σκεφτούμε πάλι ιστορικά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θυμάστε, το βλέπουμε στις ταινίες, τις κοπέλες που δουλεύανε ως τηλεφωνήτριες. Θυμάστε εκείνες τις τεράστιες αίθουσες που ερχόντανε το τηλεφώνημα και έπρεπε να βγάλεις το βίσμα και να το βάλεις στο βίσμα και να περάσει η γραμμή. Κάποια στιγμή αυτό, όταν εμφανίστηκε αυτό, θεωρήθηκε ότι θα είναι, ένας τρόπος εργασίας, ας πούμε, με σταθερές σχέσεις κτλ. Κάποια στιγμή αυτό καταργήθηκε. Εμφανίστηκαν νέες μορφές αυτοματοποίησης, ρομποτοποίησης, τεχνολογικής διασύνδεσης των εργαζομένων. Τι θέλω να πω? Ότι το συνολικό ποσοστό φυσικά έχει αυξηθεί μέσα στα χρόνια, αλλά πρέπει να δούμε και δουλειές οι οποίες καταργήθηκαν και επινοήθηκαν άλλες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής, ότι δεν έχουμε μια τόσο τρομακτική μετάβαση όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Γιατί ξεχνάμε ότι και στο παρελθόν είχαμε θεωρίες που λέγανε ότι ήρθε η ρομποτοποίηση, καταργούνται οι θέσεις εργασίας γιατί τα τηλέφωνα γίνονται αυτόματα και αυτές οι κοπέλες θα μείνουν άνεργες. Αλλά βλέπουμε ότι στο συνολικό κύκλο του 20ου και 21ου αιώνα η εργασία παραμένει ορατή και πραγματική. Και στην πανδημία το θυμηθήκαμε ακόμα περισσότερο. Γιατί τελικά, όταν ας πούμε σε μια συνθήκη κρίσης, φάνηκε η κρισιμότητα των ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν στο σούπερ μάρκετ. Καμία ρομποτοποίηση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη της ανθρώπινης εργασίας. Στην εκπληκτική ταινία δικής του έμπνευσης, τους μοντέρνους καιρούς, ο Τσάρλι Τσάπλιν έχει περιγράψει, κατά τη γνώμη μου, τον πυρήνα που είναι, και το είπατε, το υπενυχτήκατε, βαθιά πολιτικός, δεν λέω κομματικός, βαθιά πολιτικός σε σχέση με την εργασία και τους όρους της. Στις σύγχρονες κοινωνίες αυτό έχει αποστεωθεί, κύριε Καρπόζηλε. Αισθάνεσαι δηλαδή ότι η εργασία είναι ένα χωριστό κεφάλαιο, ενώ είναι ίσως η πιο βαθιά πολιτική διαδικασία? Μήπως αν αυτό το κομμάτι αφαιρεθεί από τις κοινωνίες και κάποιοι το επιχειρούν, στην ουσία της διαλύεις? Τι εννοείτε, πώς δηλαδή θα γίνει αυτό? Δεν σας έχω ανάγκη ως εργατικό δυναμικό. Πού έχει συμβεί αυτό? Θα πρέπει να βρούμε δηλαδή μία περίσταση, έναν κλάδο, έναν τομέα που να έχει καταργηθεί η ανθρώπινη εργασία. Και αυτός ο κλάδος, όσο και αν μας τρομάζει η εικόνα η σημερινή του κατακαιρματισμού των υπολογιστών κτλ. Και πίσω από τους υπολογιστές υπάρχει ένας άνθρωπος. Και όταν δεν υπάρχει ένας άνθρωπος πίσω από τον υπολογιστή, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φτιάξει τον υπολογιστή, έχει κάνει τον προγραμματισμό. Δηλαδή εν τέλει, ναι, μπορεί να έχουμε μία μετάβαση, είναι υπαρκτή μετάβαση, μία αλλαγή. Αλλά σκεφτείτε και η ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν, Μοντέρνη Καιρή, όταν εμφανίστηκε αυτός ο τρόπος βιομηχανικής εργασίας, το μυαλό των ανθρώπων είναι ότι καταργήθηκε η ανθρώπινη εργασία, γιατί είναι ο άνθρωπος γίνεται μηχανή. Εμείς σήμερα κοιτάμε πίσω στην ταινία και βλέπουμε τον βιομηχανικό εργάτη που κάτι κρατάει στα χέρια του και κρατάει την παραγωγή. Σωστά. Πρέπει κάθε φορά να ξανασκεφτόμαστε ποιος είναι ο βιομηχανικός εργάτης του σήμερα. Και μπορεί να μην παραπέμπει στη στερεοτυπική εικόνα που είχαμε του ανθρώπου με τη φόρμα, την τραγιάσκα κτλ. Μπορεί να φοράει τζιν και ένα πουκάμισο και να δουλεύει σε ένα μεγάλο κέντρο, ας πούμε, τραπεζικό. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι εργαζόμενος και δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει η εποχή που έχει τη δύναμη, έτσι, στα χέρια του να παραλύσει την παραγωγική διαδικασία. Λέει εδώ πέρα ο Βασίλης, καλημέρα κύριε Καρπόζηλε, σας άκουσα 3-4 φορές αναφέρεστε στο στερεοτυπικό του εργάτη και σωστά. Γι' αυτό δεν έχει ευθύνη το ίδιο το εργατικό κίνημα και οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που το εκπροσώπησαν, ορίζοντας ως εργάτη με συγκεκριμένα στερεοτυπικά χαρακτηριστικά
ενώ ο εργάτης στις μέρες μας είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Βασίλη, θα συμφωνήσω πλήρως μαζί σου. Δηλαδή, νομίζω η δικιά μας ευθύνη είναι ακριβώς ότι μερικές φορές μένουμε στα συνθήματα ή στη μορφή και είμαστε πολύ συντηρητικοί και συντηρητικές στο να δούμε τις αλλαγές. Είναι η άμυνά μας απέναντι στις αλλαγές, γιατί τις φοβόμαστε. Δηλαδή, το εργατικό κίνημα, οι θεσμικοί του εκπρόσωποι, και αυτό είναι νομίζω το κρίμα, μιλάνε για το 8ωρο, για τα κεκτημένα. Σε μια εποχή που για πάρα πολλούς ανθρώπους η λέξη αυτή δεν σημαίνει τίποτα. Εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν η Πρωτομαγιά του χρόνου θα είναι αφιερωμένη στα παιδιά με τα delivery, στα παιδιά με τα μηχανάκια, στα παιδιά που φτιάχνουν καφέδες, ας πούμε, στις μεγάλες αλυσίδες. Αυτοί είναι οι αόρατοι και οι αόρατες εργαζόμενοι, που την ίδια στιγμή τους βλέπουμε, αλλά δεν τους σκεφτόμαστε ως συλλογικά υποκείμενα. Οπότε η νοσταλγία, η αίσθηση ότι ο εργάτης είναι κάποιος με μούσκουλα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι εργάτες, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Η αφίσα δηλαδή του μέλλοντος θα έχει πολλές διαφορετικές ταυτότητες μέσα. Θα έχει γυναίκες, γιατί πολύ συχνά η πιο αόρατη εργασία ήταν η γυναικεία, γιατί οι αφίσες μας πάντα δείχνουν έναν μπρατσωμένο άντρα. Γιατί ακριβώς μερικές φορές και εμείς αναπαράγουμε, χωρίς να το σκεφτόμαστε, διακρίσεις ή διαιρέσεις ακόμα και μέσα στον κόσμο της μισθωτής εργασίας. Θα κλείσω με το φίλο μας το Χάρη που μου γράφει «Είμαι 18 χρονών, ετοιμάζομαι για εξετάσεις πανελλαδικές». Τι μπορεί να λέει για μένα λοιπόν η εργατική πρωτομαγιά από έναν καθηγητή ιστορίας? Χάρη, καλή επιτυχία σε αυτό που έρχεται. Συμφωνώ και εγώ, καλή επιτυχία στο παιδί. Η αλήθεια είναι δεν έχουν. Η ιστορία δεν έχει πολλά να μας πει. Η ιστορία μπορεί να είναι μια πολύ βαρετή υπόθεση όταν είναι μια απαρίθμηση ηρωικών στιγμών του παρελθόντος. Δεν ξέρω τι μπορώ να πω σε έναν άνθρωπο 18 χρονών. Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι είναι πολύ σκληρά εργαζόμενος ήδη. Η διανοητική εργασία είναι μια εργασία, γι' αυτό λέμε δούλεψα σκληρά χθες. Και σίγουρα σε πολύ λίγες μέρες, σε λίγους μήνες, όταν βρεθείς φοιτητής ή φοιτήτρια, θα αναμετρηθείς με το ερώτημα του πώς ζω. Μόνος μου και μόνη μου. Όπου εκεί, ας πούμε, η δική σου γενιά, η γενιά των ανθρώπων που είναι 18 χρονών, ειδικά σε εποχές που οι οικογένειες δεν μπορούν να στηρίξουν με την άνεση ίσως τις δεκαετίες του 90 τα παιδιά τους, το βλέπω στους φοιτητές, στις φοιτήτριές μου, δουλεύουν πολύ, δουλεύουν σκληρά, πρέπει να συνδυάσουν την πρωινή εργασία στο καφέ με το μάθημα στο απόγευμα. Και εκεί η πρωτομαγιά μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, μπορεί να είναι ένας τρόπος να σκεφτούμε ότι μας αξίζει κάτι καλύτερο. Λοιπόν, κύριε Καρπόζουλε, πριν σας αποχαιρετήσω, ας σας εφηνιδιάσω λίγο. Ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί επισταμμένος με θεατές και αθέατες πλευρές της κοινωνικής ιστορίας, ιδίως πάνω στα ζητήματα του εργατικού κινήματος. Θέλω να μοιραστείτε μαζί μας, έτσι αν θέλετε και σαν ένα αντίδωρο της Πρωτομαγιάς, κάποια φωτεινή ή σκοτεινή στιγμή από αυτές που έχετε μελετήσει που δεν έχει ακουστεί τόσο πολύ στη χώρα μας ή και διεθνώς και που σας έχει κάνει εντύπωση σε σχέση με το εργατικό κίνημα. Λοιπόν, με εφηνιδιάζεται, αλλά την ίδια στιγμή κάτι σκέφτηκα. Λέμε μερικές φορές για την Ελληνική Πρωτομαγιά. Η Ελληνική Πρωτομαγιά πρώτη φορά γιορτάζεται με τον τρόπο που τον καταφέρνουμε εμείς το 1894, πάλι από έναν κριτικό, τον Σταύρο Καλλιέργη, ο οποίος είναι ένα παιδί, ένας φοιτητής πολυτεχνείου, σαν το φίλο μας πριν, ο οποίος το 1894 λέει αυτή η παγκόσμια μέρα πρέπει και η Αθήνα να ενταχθεί στον παγκόσμιο ιστό της Πρωτομαγιάς. Και μαζεύονται 6 φίλοι, 8, κάτι τέτοιο, πηγαίνουν σε ένα φωτογραφείο, βγαίνουν μια ομαδική φωτογραφία και τη στέλνουν στην έδρα της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, της Δεύτερης Διεθνούς, η οποία έχει το 1889 αποφασίσει ότι αυτή είναι η παγκόσμια μέρα. Αυτή είναι η δικιά τους, ξέρετε, είναι ένα τίποτα αυτό. 6 παιδιά που βγαίνουν μια φωτογραφία, 6 κοσάριδες. Την ίδια στιγμή όμως, αυτό το διάβημα, αυτή η φωτογραφία που στέλνουν, είναι σαν να λένε είμαστε κι εμείς εδώ. Δηλαδή η Πρωτομαγιά για μας είναι κάτι δεδομένο, αλλά το πιο ενδιαφέρον ίσως στοιχείο της είναι πώς μετατρέπεται μία μέρα σε παγκόσμια μέρα. Όταν μία ιδέα, όπως είναι η οχτάωρη εργασία τότε, συγκινεί ανθρώπους σε πολύ διαφορετικά σημεία του ορίζοντα, που με τους δικούς τους τρόπους, ο καθένας, μικρούς ή μεγάλους, όπως ο κριτικός φίλος μας από το Χουμέρι Μυλοποτάμου, Σταύρος Καλλιέργης, αποφασίζει να κάνει κάτι γι' αυτό.
Λοιπόν, ο φίλος ο Κίμωνας, με αυτόν θα κλείσω, λέει: ο κύριος Καρπόζηλος είναι από τους λίγους ιστορικούς που έχω ακούσει που μπορεί να συνδέσει τόσο απλά το παρελθόν με το παρόν, και τον ευχαριστούμε. Αναμένουμε να τον δούμε και στην τηλεοπτική σας εκπομπή, κύριε Σαχίνη, και να πείτε και μια κουβέντα, λέει, γιατί σωστά το λέτε, έχει αλλάξει ο τρόπος εργασίας έτσι όπως τον σκεφτόμαστε. Όπως για παράδειγμα όμως έχουμε και τα παιδιά στην Κόσκο που εργάζονται. Μην τα ξεχνάμε, λέει. Ο φίλος Κίμωνας έχει απόλυτο δίκιο και το σχόλιο του δείχνει αυτή την ικανότητα να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Γιατί την ίδια στιγμή που εγώ μιλάω για τους ανθρώπους που δουλεύουν στην τράπεζα με το σακάκι και το πουκάμισο, την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι στην Κόσκο, εκεί που είναι υποτίθεται μηχανοποιημένη η μεταφορά εμπορευμάτων. Σωστή διαπίστωση, ναι, ναι. Την ίδια στιγμή, ακόμα και ο μεγάλος γερανός, ο 12-μέτρος που έχει έρθει, χρειάζεται ένα χειριστή. Εκεί παίζεται το παιχνίδι. Κώστας Καρπόζηλος, ιστορικός διευθυντής των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.